Εδράση από το Δήμο μας. Σήμερα 29 Τετάρτου, Μεγάλη Πέμπτη, γίνεται στην περιοχή μας ο ψεκασμός, τον οποίο τον ζήτησε αυστηρά η ομάδα της Ρωμανής ΣΕΖΗ. Θα γίνει στους κεντρικούς δρόμους του Δευροποτάμου, στην ενορία μας, τον Άγιο Νεκτάριο, στο κέντρο κοινότητας, έξω από τους συλλόγους μας, της περιοχής συλλόγη και όπου αλλού χρειαστεί και όπου αλλού μας ζητήσουν. Μας καλέσατε και ο Δήμος ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά σας, γιατί σαν συντονιστής του COVID θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε όλοι μια γροθιά ενάντια στην πανδημία. Αυτό το κάνουμε συχνά, γιατί είναι για την ασφάλεια όλων. Ο Καραφιλίδη είχε έρθει στο γραφείο, μας εξήγησε την κατάσταση αναλυτικά και η δέσμευσή μας που ήταν να σκύψουμε περισσότερο πάνω στα προβλήματα, να είμαστε ακόμα πιο κοντά, γίνεται πράξη. Ακριβώς. Ο συγκεκριμένος υπάλληλος του Τμήματος Καθαριότητας του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης είναι εξοπλισμένος με την ειδική στολή απολυμάνσεων, 250 τεστ, δεν σου λέω 300, σκεφτείτε πόσες χιλιάδες ευρώ είναι. Ξεπερνάμε, μιλάμε, τις 300.000. Τις 300.000 ευρώ σε έξοδα, δηλαδή αν θα πήγαιναν οι δημότες μας έξω, θα πληρώνουν 300.000 ευρώ περίπου στο σύνολο για να εξεταστούν και να κάνουν συνέχεια rapid test. Εγώ παράδειγμα χθες έκανα και προχθές στο drive-thru, είμαι αρνητικός, έτσι. Γιατί να πάω να πληρώσω 40 ευρώ δύο φορές για να ξέρω ότι είμαι αρνητικός? Τζάμπα. Στη γειτονιά μου, στην περιοχή μου. Γι' αυτό τους τα εξηγούμε. Δεν είναι κακό, ούτε είναι κάτι θα τους συμβεί. My face above the water. My feet can't touch the ground and it feels like I can see the sands on the horizon every time you are not around. I'm slowly drifting. Αυτά τα φάρμακα είναι ειδικά που ρίχνει. Δεν είναι απλά νερό και είναι ειδικό απολυμαντικό κατά του COVID. Έτσι, αυτό το μηχάνημα, σύν το μηχάνημα που μπαίνει πάνω στο φορτηγάκι του Δήμου, έτσι, κάνει και το βράδυ και έχει περάσει εδώ, ειδικά από το Δευροπόταμο, από τα στενά και κάνει αυτή την έφωση τη μεγάλη. Wave after wave.